Σε άκρως πολεμική ατμόσφαιρα ξεκινά το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με πρόεδρο τον Στέφανο Κασελάκη. Λίγες ώρες πριν την έναρξη του συνεδρίου, ο Στέφανος Κασελάκης απέλυσε τον Διονύση Τεμπονέρα από επιστημονικό του συνεργάτη. Τα όσα συνέβησαν κατά τη συνεδρίαση του καθοδηγητικού οργάνου ξεκίνησαν εβδομάδες πριν με αφορμή την εκδήλωση με ομιλητές τον ίδιο και τους Μανώλη Χριστοδουλάκη και Έφη Αχτσιόγλου. Να μπούμε όλοι μαζί στη μάχη των ευρωεκλογών, η οποία θα είναι η καθοριστική μάχη και για μας, αλλά πιστεύω ότι και για όλο το πολιτικό σύστημα της χώρας. Θα μπορούσαμε να αποφύγουμε όλες αυτές τις εντάσεις που προηγήθηκαν μεταξύ των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ με τον πρόεδρο? Πάντα θα μπορούσαμε να αποφευθούν όλα αν υπάρχει καλή συνεννόηση και αν υπάρχει συλλογική λειτουργία. Δυστυχώς δεν τα είχαμε, με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε αυτά τα δύσκολα τα δεστάσεις. Όλοι ελπίζουμε ότι αυτά θα μείνουν πίσω και θα περάσουμε από εδώ και πέρα τουλάχιστον να λειτουργήσουμε συλλογικά και να λειτουργήσουμε προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί εκεί πραγματικά γίνεται δουλειά. Σας είπα προηγουμένως για τη θέση μας για τους αγρότες. Πραγματικά στη Βουλή γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά από την κοινοβουλευτική μας ομάδα, η οποία όμως δεν βγαίνει προς τα έξω, γιατί καλύπτει την επικαιρότητα η κόντρες, ή αν θέλετε την παραπολιτική μέσα από όποιες δηλώσεις των στελεχών. Εμείς πάμε με δεδομένο ότι το συνέδριο είναι ανάγκη να είναι ένα νέο ξεκίνημα για το ΣΥΡΙΖΑ και βασικά αμέσως μετά το συνέδριο πρέπει αυτά που έχουμε συζητήσει, αυτά που προτείνουμε στην ελληνική κοινωνία να δούμε και θα πούμε. Να έχουμε σε επαφή με τους πολίτες, να είμαστε κάθε μέρα εκεί που οι πολίτες μας θέλουν, για να μπορέσουμε να προάγουμε ή να πάμε μπροστά στα δικά τους ζητήματα.